Σας μέρα, βρισκόμαστε στο Καλογεροπούλιο. Σήμερα ολοκληρώθηκε το πρώτο μάθημα, η πρώτη απασχόληση, δημιουργική απασχόληση. Σε μια εποχή λοιπόν που το τάμπλετ έχει μπει για τα καλά στη ζωή των παιδιών, βλέπουμε ότι εδώ στο Καλογεροπούλιο κάνετε μια προσπάθεια να ξεφύγετε από την τεχνολογία και να ασχοληθείτε με την τέχνη, με τη δημιουργική απασχόληση. Τι ακριβώς λοιπόν γίνεται σε αυτό το τμήμα κάθε Σάββατο? Ο σκοπός είναι τα παιδιά να βγάζουν τη φαντασία τους, να φύγουν, όπως το είπατε, από τα τάμπλετ, να ξαναχρησιμοποιήσουν τα επιτραπέζια παιχνίδια, να μάθουν να μοιράζονται, να αφήσουν το χώρο ένας στον άλλον, να περιμένουν τη σειρά του αλλονού, να περιμένουν να μιλάνε όταν έχει τελειώσει ο άλλος, να συνεργάζονται, να βγάζουν τη φαντασία τους και όλα αυτά λόγω καταγωγής που είναι γαλλική. Να το κάνουμε σε ένα παιχνίδι έτσι με ένα φόντο γαλλικό. Δηλαδή μαθαίνουμε τα χρώματα στα γαλλικά, κάποιες λέξεις που σιγά σιγά αυθόρμητα τα παιδιά θα τους μιλάω όλο και περισσότερο γαλλικά και χωρίς να το καταλάβουν σε εισαγωγικά θα καταλάβουν τα πάντα. Έτσι και έγινε με το πρώτο μάθημα, μάθαμε 7 χρώματα, είδαμε από τα 7 τα 3, 4 είναι ήδη γνωστά γιατί είναι το ίδιο στα ελληνικά όπως στα γαλλικά. Τα παιδιά το διασκεδάσανε νομίζω. Παίξαμε, πέρασαμε όμορφα. Η ώρα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα και ελπίζουμε πρότεινα στα παιδιά να φέρουν και αυτοί οι επιτραπέζια που έχουν στο σπίτι. Παιδιά που τους αρέσει να παίξουν, να το μοιράζουν, να εξηγήσουν στους άλλους πώς παίζουν, να μάθουμε τους κανόνες πώς είναι να μοιράζομαι και πώς είναι να κυκλοφορεί με τους άλλους, με τα άλλα παιδιά, να κυκλοφορεί η φαντασία του καθενός, να μπορεί να την εκφράσει. Επειδή έχει αλλάξει το παιχνίδι των παιδιών και έχει γίνει πιο. Έχει σταματήσει το ομαδικό παιχνίδι. Τα παιδιά αυτά που έρχονται σε ένα περιβάλλον πλέον ομαδικό, που δεν είναι του σχολείου, που δεν είναι ότι πρέπει να περάσει μία ύλη, δεν είναι κάτω από ένα στενό πλαίσιο. Είναι δουλεμένα αυτά τα παιδιά, είναι έτοιμα να αποδεχτούν το να ανήκουν σε μία ομάδα, να παίζουν όλα μαζί, να περιμένει το καθένα τη σειρά του άλλου? Θα σας πω, θεωρώ ότι τα παιδιά είναι ανοιχτά για όλα. Αρκεί να τους προτείνουμε πράγματα. Εάν τους προτείνουμε καθημερινώς ένα τάμπλετ, με αυτά θα ασχοληθούν. Εάν τους προτείνουμε μία βόλτα στη φύση, με τη φύση θα ασχοληθούν. Τα παιδιά δεν είναι αρνητικά, σε καμία περίπτωση, αυτό που έχω δει. Τα παιδιά είναι ανοιχτά σε όλα. Εμείς τι τους προτείνουμε? Οι γονείς. Οι γονείς θεωρώ ότι αν αρέσει τα παιδιά, ο γονιός τι θέλει, να γεννάει για να πει το παιδί πέρασα όμορφα. Αυτή μια μισή ώρα που είστε εδώ στο Καλογεροπούλιο, πόσο βοηθάει τα παιδιά να μπουν σε μία ομάδα, να μάθουν να δουλεύουν σε ομάδες? Νομίζω ότι μία μισή ώρα σε αυτήν την ηλικία είναι υπεραρκετά, ειδικά προς το παρόν, γιατί είναι σε ένα χώρο που είναι περιορισμένο, όπως και να γίνει, και όπως και εμείς οι μεγάλοι δεν αντέχουμε πολλή ώρα να κάνουμε το ίδιο πράγμα και τα παιδιά είναι το ίδιο. Όχι, εννοώ το ότι τους προσφέρει, αν τους αλλάζει τον τρόπο σκέψης, γιατί τα παιδιά έχουν... Τα βάζουμε όλοι μας τώρα τα παιδιά σε πολλές ασχολίες, τα αγγλικά, κάποια χορό, κάποια... Όλες αυτές λοιπόν οι ομαδικές διαδικασίες τους προσφέρουν τελικά προς το καλύτερο στο να μάθουν να λειτουργούν σε μια ομάδα. Σαφώς. Πρώτον έβλεπα σήμερα, παράδειγμα, ξεκινήσαμε να ζωγραφίσουμε για να πούμε για τα χρώματα και το πρώτο κορίτσι ξεκίνησε ένα ουράνιο τόξο και είδα ότι τα άλλα 5 μετά κάνανε ουράνιο τόξο. Όλα ουράνιο τόξο. Μόνο ένα κορίτσι πιο μικρό έκανε το δικό της συγκεντρωμένο, έκανε μια γελάδα, ας πούμε. Όλα τα παιδιά μετά έκανε μια άλλη ένα emoji. Του γυρίσαν τη σελίδα όλοι και κάνανε ένα emoji. Ο καθένας έβαλε την πενιλιά του, ο καθένας έβαλε το δικό του έτσι, γούστο, τη δική του προσωπικότητα. Αυτό με τα χρώματα. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα σε αυτό που θα ήθελα προσωπικά να περάσω. Κάτι που δίνει και το Καλογεροπούλιο είναι και οι όμορφοι πίνακες στο όμορφο περιβάλλον. Δηλαδή μπαίνουν και εθίζονται και σε γενικώ την ομορφιά. Έτσι, έτσι. Εγώ επισήμανα στα παιδιά και θα το λέω πάντα και θέλω να το καταλάβουν και οι γονείς. Ο σκοπός αυτό δεν είναι μάθημα, ούτε θα μάθουμε γαλλικά, δεν υπάρχει τίποτα. Θα κάνουμε ένα παιχνίδι, θα περνάμε χρόνο μαζί, θα μιλάμε για ό,τι θέλουν τα παιδιά. Ο καθένας μας θέλει να πει τι έχει κάνει μια μέρα με τη μαμά του σε μια εκδρομή, θα μας το πει, θα εκφραστεί. Μέσα σε αυτό θα βρω για τους αριθμούς, είπαμε τις λέξεις, τα χρώματα, όλα αυτά, να τα μάθουμε γαλλικά, να δούνε πώς είναι εύκολο όταν περνάς όμορφα να μάθεις μια γλώσσα. Και αυτό όλα γίνονται κάθε Σάββατο πρωί στις 11 η ώρα. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.